Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενός παιχνιδιού φρέσκου, φρεσκότατου, Dawn of War 3. Είναι η limited edition έκδοση και ήρθε σε μένα από την Zegatron, τους οποίους θα ήθελα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνουν να μου το δώσουν για unboxing. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Είναι η βασική έκδοση του παιχνιδιού, η οποία περιέχει το DVD του παιχνιδιού. Είναι η limited edition, την οποία βλέπουμε εδώ πέρα, η οποία περιέχει κάποια αντικείμενα σχετικά με το παιχνίδι συλλεκτικά, και υπάρχει και η μεγαλύτερη αξίας προφανώς και σε περιεχόμενα και σε τιμή συλλεκτική, η οποία περιέχει και μια ρέπλικα ενός όπλου, η οποία είναι τρομερή βέβαια, αλλά στα χέρια μου έφτασε αυτό εδώ που βλέπουμε. Dawn of War 3. Μετά από αρκετά χρόνια επιτέλους βγήκε καινούργια συνέχεια στο σύμπαν του Warhammer 40K ή 40.000. Λοιπόν, οι εταιρείες οι οποίες βγάλανε το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η Relic Entertainment μαζί με τη Sega και σε συνεργασία με τη Games Workshop. Ο τίτλος αυτός έρχεται, το 2011 νομίζω βγήκε το προηγούμενο, το Retribution, Dawn of War 2 Retribution. Το πέρασαν αρκετά χρόνια. Στέκεται και μόνος του στο... Μπορείτε να παίξετε μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να παίξετε τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Είχε βγει το Dawn of War το 1, Dawn of War 2 και τώρα και το 3. Είναι RTS παιχνίδι, φτιάχνεις μία βάση και προσπαθείς από τη μία νομίζω να την υπερασπιστείς, από την άλλη να καταστρέψεις τις βάσεις των αντιπάλων σου. Στο συγκεκριμένο υπάρχουν τρεις ομάδες που μπορείς να διαλέξεις, είναι οι Eldars, είναι οι Space Marines ή αλλιώς Blood Ravens Space Marines και τα Orcs. Συγκεκριμένα να σας πω κάποια πραγματάκια λίγο πριν αρχίσω να κάνω το unboxing, γιατί με εντυπωσίασαν καθώς το έβλεπα. Στη ιστορία αυτού του παιχνιδιού είναι ότι σε ένα πλανήτη, σε έναν ξεχασμένο πλανήτη των... αν δεν κάνω λάθος, τον Άχερον ή Αχέροντα, έχει πολύ ωραίες παραπομπές σε ελληνικά ονόματα, βρέθηκε ένα καταστροφικό όπλο γνωστό και ως Spear of Cain ή αλλιώς το δόρυ του Cain ή λόγχη του Cain, και οι τρεις αυτές δυνάμεις συγκρούνται για να το αποκτήσουν, τα Orcs, οι Eldar και Blood Raven Space Marines, οι Space Marines στην ουσία που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι οι άνθρωποι. Τι γίνεται? Οι αρχηγοί, οι legendary commanders, είναι για τους ανθρώπους ο Γκάμπριελ Άγγελος, για τους Eldar είναι η Farseer Maha, και από ό,τι διάβασα έρχεται από το πρώτο παιχνίδι ξανά στην επιφάνεια για να οδηγήσει τους Eldar, και για τα Orcs, την Orc Horde, είναι ο Warlord Gorgadz. Anyway, ποιες είναι οι διαφορές λοιπόν, τι ιδιαίτερα έχουν? Το παιχνίδι αναλαμβάνει τη συνέχεια του πρώτου και υπάρχουν κάποια ειδικά classes: Imperial Knights για τους Space Marines, Wraith Knights για τους Eldar και Gorgonauts για τα Orc. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι εν ολίγης πάνω κάτω ιστορία, RTS παιχνίδι, εξοικειωμένοι οι περισσότεροι StarCraft, να σας το θέσω όσο πιο, θα σας φέρει κάποιες εικόνες τι είναι ένα RTS παιχνίδι, Real Time Strategy. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί του. Μπροστά βλέπουμε ένα όμορφο εικαστικό το οποίο παρουσιάζει και τα τρία functions και τις τρεις δυνάμεις που μπορούμε να παίξουμε, Space Marines, Orcs και Eldars, αν δεν κάνω λάθος με τη σειρά που σας τα έδειξα. Limited Edition, είπαμε, Lenticular Art Card, Disc Book και Digital Soundtrack περιέχει μέσα extra, θα τα δούμε. Στο πίσω μέρος, Death Comes For All, έχει κάποια εικαστικά από το παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ όμορφα classes, γενικά μπορώ να πω ότι από το λίγο που το είδα εντυπωσιάστηκα και με το παραπάνω και θέλω να το δοκιμάσω. Μου το έστειλαν με προοπτική και να το δείξω, αλλά κυρίως να το παίξω, οπότε ναι. Και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα το όσο έψαξα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και είδα και τα παλαιότερα. Έχετε δει και το Space Marines, βέβαια σαν παιχνίδι δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά είναι ένα καλό προημείο για το τι βλέπετε μπροστά σας. Πάμε να τα ανοίξουμε όμως, πέρασε η ώρα. Σήμερα δεν ξέρω, θα έχω μαχαίρι, ας πάρω το...
Καλό μας μαχαίρι, μια και είναι ιδιαίτερο το πακέτο. Σκληρό χαρτόνι, sleeve είναι sleeve. Βγαίνει το πρώτο κομμάτι, μένει η κασετίνα. Οι άσπρες γραμμές είναι αντανακλάσεις από το φως, μην αγχώνεστε, έτσι έρχεται κανονικά. Πανέμορφο, Dawn of War. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι πάλι sleeve το παιχνίδι. Βλέπετε, βγαίνει έτσι. Ένα πάρα πολύ όμορφο εικαστικό, η αλήθεια είναι. Και αυτές είναι οι κάρτες. Α, αυτή είναι η κάρτα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ξεχωριστά αν θέλουμε. Από πίσω δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω να είναι αυτοκόλλητο. Οπότε, ναι. Μπορείτε αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά, αν και συνήθως εντάξει καλά η συλλεκτική, αλλά... Και βλέπουμε αυτό το όμορφο βιβλίο style θα το έλεγα. Βλέπετε εδώ μια νεκροκεφαλή με το 3, το οποίο 3 είναι η σειρά του παιχνιδιού αυτή, Dawn of War 3. Να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το πιάσα μου θύμισε λίγο Witcher στην εμφάνιση, δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Πάμε όμως να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, βλέπουμε ένα όμορφο εικαστικό εξ αρχής. Space Marines αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με γιατί γενικά δεν τα έχω παίξει τα παιχνίδια ακόμα, δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ. Και να τα πάρουμε κομμάτι κομμάτι. Dawn of War, you have played the game, λέει. Now discover our miniatures. Το ωραίο είναι ότι σου δίνει και πρόσβαση. Αν το πάρεις αυτό, αν δεν κάνω λάθος, in the grim darkness of the far future there is only war. Μπορείτε να πάτε στο κοντινότερο Game Workshop ή Warhammer Retail μαγαζί για δωρεάν επίδειξη και painting lesson και μπορείτε τη μινιατούρα που θα βάψετε να την κρατήσετε. Γενικά ο κολλητός μου έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο και έχει πολλούς φίλους, ειδικά στη Λάρισα, χαιρετίζοντα τα παιδιά, οι οποίοι ασχολούνται και με βάψιμο και με gameplay Warhammer, γιατί για όσους δεν ξέρετε το Warhammer, εκτός από ένα τεράστιο lore παιχνίδια στον υπολογιστή, είναι κυρίως miniature games. Οπότε μπορείτε να πάτε να βάψετε κάποια φιγούρα να σας δείξουν πώς βάφετε αν είστε αρχάρι. Και να κρατήσετε νομίζω την πρώτη φιγούρα and free painting lesson where you get to keep the miniature. Κρατάτε την πρώτη φιγούρα λογικά. Και έχει και που μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα καταστήματα. Αρκετά καλό. Και όσο θέλετε να ασχοληθείτε να δούμε τώρα εδώ έχει κάποιο κωδικό. Customer support είναι το 1. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και full game content download. Από πίσω είναι ο κωδικός του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να σου. Βασικά θα σας δείξω λίγο στο περίπου τι, πώς και γιατί. Το παιχνίδι ενεργοποιείται στο Steam κανονικά, οπότε δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε από τα CD. Μπορείτε να το βάλετε τον κωδικό που έχει το χαρτί επάνω και να το εγκαταστήσετε. Και προχωρώντας να δούμε σελίδα-σελίδα, κομμάτι-κομμάτι, έχουμε τους δίσκους, PC-DVD. Ένας δίσκος είναι ο πρώτος. Πανέμορφο εικαστικό θα έλεγα, έχει μάχες... Πανέμορφες μάχες, να σας το φέρω σε πιο κοντά μπορώ για να το δείτε. Είναι πανέμορφο το εικαστικό του. Μετά είναι ο δεύτερος δίσκος, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζουμε με... Έχει και τρίτο δίσκο. Τρίτος δίσκος, 3 DVD είναι, τεράστιο παιχνίδι. Λογικά παίζει να έχει το soundtrack, αν δεν έχει τέταρτο δίσκο. Και τέταρτος δίσκος η εγκατάσταση. Λογικά τώρα μέσα σε αυτά, μισό λεπτάκι να το τσεκάρω για να σιγουρέψω. Μέσα σε αυτά παίζει να υπάρχει και το soundtrack, το οποίο δεν έρχεται ξεχωριστά. Οπότε αυτό εδώ ήταν, limited edition από το Warhammer 3. Πανέμορφο, πανέμορφο. Και για τα λεφτά της, κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ. Πιστεύω ότι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί το είχα δει. Τώρα θα μου πεις γιατί να το πάρω και να μην πάρω μόνο το παιχνίδι. Δικό σας το θέμα, μένα το συγκεκριμένο μου το έστειλαν, επαναλαμβάνω, από την Ζέγκετρο, τους οποίους και ξαναευχαριστώ για την τιμή που μου έκανα να το ανοίξω.
Και θα δοκιμαστεί και να σας πω την αλήθεια, περιμένω πώς και πώς να το κατεβάσω. Βασικά να το εγκαταστήσω, να το κατεβάσω, θα δω πώς θα το κάνω και να ξεκινήσω να ασχολούμαι, γιατί τα RTS λίγο είναι στο στυλ μου, οπότε ναι. Check the now, Κώστας, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Δεν ξέρω αν βγήκε μεγάλο ή μικρό σε μέγεθος, αλλά μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως να καθυστέρησε λίγο η εισαγωγή, αλλά είναι κάποιες πληροφορίες ζωτικές, γιατί καλό θα ήταν να ξέρουμε τι αγοράζουμε και τι όχι πολλές φορές. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά!